για το ζήτημα της επιδότησης της επιχορήγησης μάλλον στα αθλητικά σωματεία που έθεσε ο κύριος Παπής. Όπως σας είπε και ο κύριος Λαμπρινούδης, εκείνος είχε εκδώσει διατάκτες για τα πολιτιστικά σωματεία, για τα αθλητικά σωματεία δεν είχαν εκδοθεί διατάκτες επί της δημαρχίας του. Όταν το θέμα ήρθε κατόπιν σε εμάς, η οικονομική υπηρεσία δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να χορηγηθούν αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτού τους μήνες που περνάμε τώρα, η επιχορήγηση στα αθλητικά σωματεία, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου έχει αρνητικό ισοζύγιο. Στην πραγματικότητα οι δαπάνες μας βρίσκονται περίπου στο 1 εκατομμύριο περισσότερες από τα έσοδά μας. Έτσι δεν είναι, κυρία Δήμαρχε? Της τάξης αυτής είναι η απόκληση. Αυτό είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα, ότι ο νόμος απαγορεύει τις ελαστικές δαπάνες, αυτές οι οποίες λέγονται όχι υποχρεωτικές, οι προαιρετικές δαπάνες, μέσα στις οποίες κατατάσσονται και αυτές που στα αθλητικά σωματεία. Άρα, όσο και να θέλουμε να επιχορηγήσουμε τα αθλητικά σωματεία, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός που μας έχει παραδοθεί αυτή τη στιγμή δεν είναι ίσως κελισμένος, το ταμείο δηλαδή είναι αρνητικό, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η οικονομική υπηρεσία αρνείται. Το να δώσει ο Δήμαρχος εντέλεσθε σημαίνει ότι ξεπερνάει τον νόμο και πελέον αυτόν τον οποίο επιτάσσει η νομοθεσία, ο ίδιος αποφασίζει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι αλλιώς. Εγώ αυτό το πράγμα, εάν δεν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, δεν σκοπεύω να το κάνω. Μόνο σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο κάτι μείζον, ας πούμε, στην πατρίδα μας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται το να υπερβούμε τον νόμο. Αυτό, σας ευχαριστώ πολύ.